Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα unboxing, θα σας κάνω ένα unboxing και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί είναι το πρώτο μου κουτί που έχω στα χέρια μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω τόσο πόσο πολύ χαρούμενη είμαι και ελπίζω να χαρείτε κι εσείς μαζί μου. Λοιπόν, το κουτί στο οποίο αναφέρομαι είναι σταλμένο από την εταιρεία Makeup Academy και είναι σε συνεργασία με το Cherrybox. Μου έστειλε λοιπόν ένα κουτί το οποίο είναι από τη συλλογή Summer Makeup Box και το συγκεκριμένο είναι στον τύπο Flawless Doll, δηλαδή έχει μέσα προϊόντα τα οποία θα σε κάνουν flawless. Ενημερωτικά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχω χρησιμοποιήσει όλα τα καλλιτικά που έχει μέσα το πακέτο και είναι πάνω στο πρόσωπό μου και θα σας πω λεπτομερώς τι και πώς στην πορεία αφού δούμε τα προϊόντα. Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Makeup Academy πάρα πολύ για αυτό το κουτί. Όπως επίσης θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, γιατί χωρίς εσάς αυτό το πράγμα δεν θα γινότανε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι ότι η εταιρεία Makeup Academy κινείται σε πολύ οικονομικά καλλιτικά, πράγμα το οποίο είναι ταμάμ για το κανάλι, διότι όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όσοι είστε ένα αλφα χρονικό διάστημα μαζί μου, είναι ότι το κανάλι κινείται σε οικονομικά προϊόντα. Οπότε, αν μη τι άλλο, είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να μάθω κι εγώ και να μοιραστώ μαζί σας μια νέα εταιρεία και το τι μπορεί να προσφέρει στην ομορφιά μας. Θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες φυσικά από κάτω στο κουτί πληροφοριών. Σας έχω το link της εταιρείας Makeup Academy να τσεκάρετε και εσείς τα προϊόντα τους, όπως επίσης και το link για το Cherrybox, όπου μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο κουτί, όπως επίσης και τα άλλα διαθέσιμα συνδρομητικά κουτιά. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Έχει αυτή λοιπόν εδώ πέρα τη συσκευασία και ανοίγοντάς το έχει μέσα αυτά εδώ τα μαύρα πραγματάκια και έχει μέσα 5 προϊόντα full size. Θα ξεκινήσω με το προϊόν το οποίο μου έκανε πιο πολύ εντύπωση από όλα και είναι το κραγιόν που φορά αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Είναι έτσι η εμφάνισή του. Είναι το Velvet Lip Lacquer από MUA Looks και είναι στην απόκορση Reckless. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σας πω ότι μυρίζει τσιχλόφουσκα. Ναι, μυρίζει κάτι πάρα μα πάρα πολύ δροσερό και καλοκαιρινό. Έχει τρομερή απόδοση, πράγμα το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεν κολλάνε καθόλου μα καθόλου τα χείλη, ενώ έχει ένα πάρα πολύ ματ αποτέλεσμα, όπως μπορείτε και πολύ εύκολα να δείτε και εσείς στις οθόνες σας. Κυριολεκτικά είναι το πιο μη κολλώδες προϊόν το οποίο έχω βάλει στα χείλη μου, το οποίο φυσικά έχει ματ αποτέλεσμα. Και πραγματικά μπορεί να πάρει, παίρνει 10 στα 10. Μου άρεσε πάρα πολύ, όπως επίσης μου άρεσε πολύ και η απόχρωση. Είμαι τρελή φαν του κόκκινου και ειδικά στα κραγιόν. Μέσα στο κουτί επίσης υπήρχε και ένα τύπου eyeliner σε μαρκαδωράκι. Είναι το Eye Define Soft Tip Felt Liner. Είναι σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία και από μέσα έχει ένα πάρα πολύ λεπτό ακριβίας πινελάκι, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνεις φυσικά ένα πιο λεπτομερές αποτέλεσμα όταν θελήσεις να βάλεις eyeliner. Λοιπόν, το eyeliner που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Θέλω να σας πω ότι έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Το μόνο το οποίο με ζόρισε λίγο και νομίζω όμως ότι συμβαίνει σε όλα τέτοιου τύπου τα μαρκαδωράκια είναι ότι επειδή συνήθως βάφομαι κάπως έτσι, πέφτει το προϊόν και λίγο αρχίζει και εξεραίνεται και πρέπει να κάνω αυτή την κίνηση για να μπορέσω να ολοκληρώσω τη γραμμή μου. Αν εξαιρέσει αυτό το κομμάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ όσα τέτοια έχω τέτοιου τύπου το κάνουν όλα, οπότε δεν περίμενα να... δεν με χαλάσει αυτό το πράγμα, δεν περίμενε κάτι διαφορετικό. Σαν απόδοση είναι πάρα πολύ καλό και ειδικά για αρχάριους και αρχάριες που θέλουν να ξεκινήσουν με κάτι λίγο πιο εύκολο και να μην τους ζορίσει, πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν για το ξεκίνημά σας. Επόμενο προϊόν μέσα στο κουτί είναι ένα ρούς σε κρεμώδη μορφή. Ονομάζεται Blush Perfection Cream Color Duo και είναι έτσι, είναι πάρα πολύ πρακτικό για να το βάζεις στη τσάντα σου όταν θέλεις να δώσεις μία ζωντάνια στο πρόσωπό σου, ακόμα και στην παραλία. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν σκεπτικό αυτό το πράγμα.
Μέσα είναι κάπως έτσι και έχει από ό,τι βλέπετε δύο χρώματα. Αυτό είναι ένα πιο ροδακινή απαλό νουτ σε απόχρωση και αυτό είναι ένα αρκετά έντονο, πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το χρώμα, σκούρο σαν πιο μήλο που σχεδόν είναι πιο μπορντό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στα μάκουλά μου έχω βάλει αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το πιο σκουρόχρωμο. Έβαλα μία απειροελάχιστη ποσότητα και την έκανα blend με το σφουγγαράκι το οποίο χρησιμοποίησα για να βάλω το foundation. Και σαν αποτέλεσμα καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά φυσικό, δεν δείχνει δηλαδή πάρα πολύ έντονο. Θέλω να σας πω ότι μπλεντάρετε πάρα πολύ εύκολα και καθώς μπλεντάρετε μπορείτε να ρυθμίσετε και το πόσο έντονο αποτέλεσμα ή λιγότερο έντονο αποτέλεσμα θέλετε. Επόμενο προϊόν το οποίο περιέχει το κουτί είναι μία παλέτα η οποία έχει 3 αποχρώσεις σκιών και ένα eye primer. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εμπειρία με eye primer, δεν έχω ούτε ένα. Δοκίμασα σήμερα αυτή την παλέτα, είμαι βαμμένη με αυτή την παλέτα. Στην εξωτερική γωνία έχω βάλει αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι το μεσαίο. Στην εσωτερική έχω βάλει αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο μεταλλικό γκρι, το οποίο όμως έχει πολύ έντονους μπλε γαλάζιους υποτόνους και πιστεύω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί κατευθείαν το μάτι δεν το σκουραίνει πάρα πολύ. Έχει το πιο ανθρακή εδώ πέρα και αυτό είναι το primer ματιών, το οποίο έχει μια πολύ πολύ ανοιχτόχρωμη βάση, μια πολύ ανοιχτόχρωμη απόχρωση, η οποία βοηθάει όταν μπει η σκιά από πάνω να είναι 100% πιο αποδοτική σε θέμα χρώματος. Διότι όσο πιο λευκός είναι ο καμβάς, όπως έχω ξαναπεί, τόσο πιο μεγάλη και σωστή και ακριβή απόδοση θα έχει το χρώμα που θα βάλεις από πάνω. Η παλέτα λοιπόν λέγεται Metallic Eye Palette Transcendent. Θέλω να πω ότι δεν κάνει καθόλου fallout σήμερα που τη χρησιμοποίησα. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι αποχρώσεις που είχε μέσα. Τη δοκίμασα όμως μόνο μία φορά, οπότε θέλω σίγουρα όπως και αυτή όπως και τα άλλα προϊόντα να τα δοκιμάσω και άλλες φορές για να σας πω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Σας λέω ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή τις πρώτες μου εντυπώσεις, διότι τα δοκίμασα μόλις σήμερα και είμαι βαμμένη με αυτά τα προϊόντα. Το τελευταίο προϊόν που υπάρχει στο κουτί μέσα είναι πραγματικά, πιστεύω, θεόσταλτο. Νομίζω πραγματικά ότι με ψυχολόγησαν και είπανε αυτή θέλει σίγουρα ένα πολύ ανοιχτό χρώμα highlighter. Αναφέρομαι στο Set and Reflect Finishing Kit, το οποίο από μέσα έχει μια τεράστια ποσότητα highlighter, έχει καθρεφτάκι, έχει λοιπόν μια τεράστια ποσότητα highlighter, η οποία μέσα έχει κυρίως λευκό και κουκκίδες από χρυσές λεπτομέρειες και είναι το highlighter που έχω αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου, στα μάγουλά μου. Δεν έχει καθόλου glitter, αντιθέτως αφήνει έχει ένα φινίρισμα το οποίο παραπέμπει σε κάτι υγιές, κάτι σαν ελαφρώς wet, αλλά όχι με την κακή έννοια. Μου άρεσε πάρα πολύ, θεωρώ ότι θα γίνει πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου και δεν τελειώνει εδώ. Από κάτω έχει και ένα δεύτερο προϊόν, το οποίο το παίρνεις επίσης σε μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Είναι μια λευκή πούδρα, η οποία βοηθάει πάρα πολύ, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στο σετάρισμα περιοχών με έντονη ή μη λιπαρότητα. Είναι αυτό που έχω βάλει για να σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια και προς το παρόν, από ό,τι μπορώ να διακρίνω, οι γραμμές μου δεν έχουν εμφανιστεί, δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές, οπότε είναι ένας καλός τρόπος να τσεκάρω και στη διάρκεια της ημέρας εάν κάνει καλή δουλειά στο σετάρισμα στην περιοχή κάτω από τα μάτια, που είναι και το πιο μα πιο δύσκολο πράγμα στο μακιγιάζ μας. Αυτά λοιπόν ήταν στο σύνολο τα προϊόντα τα οποία ήρθαν στο δικό μου κουτί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτά τα πράγματα τα οποία έχω αυτή τη στιγμή στη συλλογή μου. Ήταν ένας τρόπος για να μάθω αυτή την εταιρεία και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι κινείται σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές και αυτό μου δίνει την ευκαιρία ως άνεργη και πιστεύω ότι πάρα πολλά άτομα από εσάς που με παρακολουθείτε αντιμετωπίζετε οικονομικά προβλήματα στις μέρες μας. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι μπορούμε με πολύ πιο λίγα χρήματα που ίσως θα μπορέσουμε να διαθέσουμε να πάρουμε μια αρκετή μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων για να μπορέσουμε να ανανεωθούμε λίγο και να δοκιμάσουμε και καινούργια πράγματα. Οπότε ναι, σίγουρα θα πάω μόλις μπορέσω να αγοράσω και άλλα πράγματα. Μέχρι τότε όμως θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μου αφήνετε σχόλιο εάν έχετε κάποιο προϊόν από αυτή την εταιρεία, τις δικές σας προσωπικές εντυπώσεις, γιατί μετράει πάρα πολύ η άποψή σας για μένα. Και κάπως έτσι θα κλείσω αυτό το βίντεο. Θέλω να σας πω και πάλι ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί χωρίς εσάς δεν θα μου στελνόταν αυτό το κουτί. Όλα οφείλονται σε εσάς και το εκτιμώ να ξέρετε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ να αφήσετε ένα like και άμα δεν είστε εγγεγραμμένοι να κάνετε μια εγγραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλάκια πολλά!